Τα χιλιάδες και ένα σε όλες τις ειδικότητες που παρουσιάζονται στις σχολικές αίθουσες δεν είναι απλά αριθμοί, αλλά ουσιώδες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, οι οποίες δεν καλύπτονται με εγκληματικές μάλιστα συνέπειες στις μορφωτικές ανάγκες και για την ολόκληρη ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά όταν πρόκειται για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να κόψει για μια ακόμα φορά προσλήψη αναπηρωτών. Μεθοδεύει με το χειρότερο τρόπο την εξαφάνιση των πραγματικών αναγκών των μαθητών και πετσοκόβει δικαιώματα στην εκπαίδευση και τη μόρφωση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα κενά φέτος φτάνουν στις 20.000 και αναγκάζουν ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μείνουν χωρίς παράλληλη στήριξη και οδηγούν ακόμη μια φορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ανεργία. Η υποβάθμιση σε εκπαιδευτικούς, υποδομές και συγχωνεύσεις τμήματων και σχολείων είναι μια σειρά από πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας με τραγικές συνέπειες στους μαθητές αλλά και στις οικογένειές τους. Να θυμίσω ότι στην περσινή χρονιά υπήρχαν ολόκληρα μεγάλα νησιά στα οποία δεν υπήρχε ούτε ένας δάσκαλος καλλιτεχνικών σε όλο το σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε μια περίοδο που τα παιδιά της Θεσσαλίας δεν έχουν νερό να πιούνε ούτε καν σπίτι, το Υπουργείο Παιδείας ζητάει τα μαθήματά τους να αρχίσουν με την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούμε να γίνει άμεσα η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων για κάλυψη όλων των πραγματικών κενών. Στελέχωση όλων των τμήματων ένταξης, κάθε μαθητής που χρήζει παράλληλη στήριξη να έχει και να την έχει με βάση τις γνωματεύσεις. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει αποκλειστικά το δικό του επιστημονικό αντικείμενο. Μόνιμη και σταθερή εργασία, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των αναπληρωτών. Μέτρα στήριξης της καθημερινής διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Άμεση υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και οι Δήμοι να αναλάβουν το κόστος λειτουργίας εργαστηρίων σε εργαστηριακά μαθήματα. Πράγμα που σήμερα σπανίζει πάρα πολύ. Ευχαριστώ.